Να σας πω κάτι από το Twitter που γράφει ένας, ο οποίος έλεγε, νόμιζε ότι δεν φοράει βρακή και έλεγε αυτό είναι πολιτικό μήνυμα. Στείλαμε μία για να καταλάβουν έξω ότι δεν έχουμε βρακή να βάλουμε. Σωστό κι αυτό. Δεν γέλασες. Όχι. Και όμως το βρακί της ήταν υπέροχο, στραφταλιζέ άσπρο, γιατί εγώ το είδα πάρα πολλές φορές. Στραφταλιζέ, τι εννοείς? Αυτό που έχει στρασάκια πάνω. Είχε στρασάκια το βρακί. Ναι, βρε Μαρία. Και δεν τις κόβανε τα μπουτάκια. Α, δεν ξέρω να σου το πω αυτό, πάντω δεν μου φάνηκαν συγκαμμένα. Μια χαρά μου φάνηκαν. Το θέμα είναι πόσες. Το έμπειρό σας μάτι, όταν είδατε τη Eurovision, μέτρησε πόσες φορές. Δεν είχα τίποτα άλλο. Ναι. Οχτώ. Καταχειρώνεστε, κύριε. Είστε έτοιμοι. Πόσες φορές λοιπόν αποκαλύφθηκε το εσώροχο της ελευθερίας ελευθερίου όταν τραγούδησε στη σκηνή της Eurovision το Αφροντίζιακ? Χαλαρά κιόλας. Εντάξει, Μαρία, παιδιά, εσύ βαριόσουν και λίγο, η αλήθεια είναι, οπότε γι' αυτό το έχασες. Δεν το ήξερα κιόλα. Γιατί για μου κάνετε όλη κόντρα? Έχω κάτι στον πλανητικό μου χάρτη που με επιβαρύνει. Όχι, εσύ νομίζεις ότι σου κάνουμε κόντρα. Έλα, Μαρία, πες μου. Είναι στον πλανητικό μου χάρτη που με επιβαρύνει. Α, δύο, β, 4 ή γάμα 8. Ναι, αλλά θέλω και κόνσεπτ. Εσύ τώρα την 8. Εσύ 4. Που το είδες. Σιγά δεν μέτρασε. 8! Μαρία, καλά ήξερε το παλικάρι. Δεν είσαι καλή στο καλά μέτρημα. Καλά τις μέτραγες. Τις μέτραγε, λέει. Και μία και δύο. Και επειδή, παιδιά μου, ήταν λίγο γρήγορο το τραγούδι μας, εγώ σας το έχω κάνει pause. Το έχω κάνει παύση στα επίμαχα σημεία. Το έχω φέρει και πιο κοντά για να το απολαύσετε. Μην γελάς, Βαγγέλη. Και εσύ, Βαγγέλη, το βρακί μέτραγες, τα ξέρει αυτά η γυναίκα σου. Γιατί? Οι δύο-τρεις ήταν τζούφιες. Γιατί καλή ήταν τζούφιες, εγώ το είδα. Ναι. Εντάξει, βάλε και σε λίγη φαντασία, ρε φίλε, όλα σε πιάτο. Σιγά τη φαντασία, καλέ. Και σκέψω ότι είναι και κινούμενο το πλάνο. Εγώ στο έχω φέρει κοντά, ενώ το δεις, θα το απολαύσεις. Τα αγόρια μετρούσαν και τις πίσω πλευρές. Βέβαια, γιατί η βρακή είναι μπροστά. Πού είναι διαγωνισμό, λοιπόν. Για δείτε αυτή την κοπέλα στη φωτογραφία και πείτε μας, ποια είναι αυτή η όμορφη. Είναι Ελληνίδα, είναι τραγουδίστρια. Αλήθεια. Και παιδιά, είναι τελείως διαφορετικά τα μαλλιά.